Η αντίστροφη μέτρηση για το ρεθμιώτικο καρναβάλι έχει ήδη αρχίσει, καθώ απομένουν λίγε μόνο ώρε πριν το κορυφαίο καρναβαλικό γεγονό τη χρονιά, που θα μεταδώσει ζωντανά από τι 2 το μεσημέρι η νέα τηλεόραση Κρήτη. Παντό καιρού είμαστε, εκεί θα είμαστε, θα παρελάσουμε και περιμένουμε όλη την Κρήτη, όλη την Ελλάδα και την Κύπρο. Τη μεγάλη παρέλασει θα προηγούνται οι παιδικοί αλλά και οι νυχτερινοί, καθώ ολόκληρη η πόλη θα μετατραπεί σε μια απέραντη πίστα χορού. Καλούμε όλα τα παιδιά στι 5.30 ώρα το απόγευμα στη Λοφόρο Κουντουριώτη στο ύψος της Φιλαρμονικής για να ξεκινήσουμε την παρέλαση, τη δική τους παρέλαση με πολύ χορό, πολύ κέφι η οποία θα καταλήξει στο δεύτερο δημοτικό, στην αυλή του δεύτερου δημοτικού. Περίπου 170 με 180 εθελοντές θα βρίσκονται κατά μήκος της παρέλασης την Κυριακή. Θα υπάρχουν τρει σταθμοί πρώτων βοηθειών. Ένα στο προάβλιο χώρο τη Εθνική Τράπεζα στο, στο Κολονάκι, ένα στην πλατεία Αιρολογιτών, ένα στο τρίτο λύκειο και ενισχυμένη δύναμη στο, στο τέλο τη παρέλαση. Το βάρο των διοργανωτών έχει πέσει στην ασφάλεια των πολιτών. Ενώ σε ετοιμότητα βρίσκεται και το νοσοκομείο, ήδη από σήμερα είναι έτοιμο και για το χώρο υποδοχής των ασθενών που τυχόν προκύψουν από το καρναβάλι με τον εξοπλισμό αυτό, όπω επίση και με τη στελέχωσή του από ιατρονοσηλευτικό προσω προσωπικό. Η υπηρεσία μα βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα. Θα έχουμε ανάπτυξη οχημάτων τόσο στην είσοδο όσο και στην έξοδο των επισκεπτών. Να προσέχουν πάρα πολύ του ανηλίκου και τα μικρά παιδιά και να προσέχουν και τα προσωπικά του αντικείμενα, μην έχουμε απώλειε και κλοπέ στην την ημέρα του οι χώροι στάθμευση για την Κυριακή είναι τα κέντρα Μέγαρο, Φάρο, Πέλαγο και το Δημοτικό Στάδιο Γάλλου. Στα οποία θα μπορούν να παρκάρουν όσοι θα έρχονται από χανιά και οι οποίοι θα μεταφέρονται δωρεάν με λεωφορεία του κτέλ στην πόλη έω και τα μεσάνυχτα. Επιποδό όμω θα βρίσκονται και οι λιμενικέ αρχέ. Θέλω να πω στον κόσμο, ερχόμενοι στην πόλη του Ρεθύμνου, να, να προσέχουν και να είναι ιδιαίτερα συνεργάσιμοι με τους αστυνομικού να συμμορφώνονται στις υποδείξεις τους. Οι λιμενικά όργανα θα υποβοηθούν τους οδηγούς που θα εισέρχονται για να σταθμεύσουν τα οχήματά τους στον εμπορικό λιμένα και στη Μαρίνα Ρεθίμνο. Το φετινό μήνυμα του καρναβαγίου στρέφεται κατά του σχολικού εκφοβισμού, ενώ μηνύματα κατά τη υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ στέλνει και ο μεγάλο χορηγό τη διοργάνωση. Ωστόσο το πρωί στο Δημαρχείο, οι καρναβαλιστέ μαζί με του δότε ζωή διοργάνωσαν και εθελοντική αιμοδοσία. Ένα μήνυμα που ζητάμε και καλούμαστε όλοι μαζί να υποστηρίξουμε, να αντισταθούμε ε, σε οποιοδήποτε μορφή βία, σε οποιοδήποτε μορφή εκφοβισμού. Θα έλεγα ότι φέτο αυτό που θα ήθελα σαν μήνυμα να περάσουμε είναι καταναλώντα υπεύθυνα. Γιατί έτσι μας αρέσει, απολαμβάνουμε το ρεθιμιώτικο καρναβάλι. Αυτό που θέλει να δώσει είναι η βοήθεια, η προσφορά, ο εθελοντισμός, η αλληλεγγύη σε όλο το Ρεθύμνο και γενικότερα να μπορέσει να βοηθήσει το νοσοκομείο Ρεθύμνου έτσι ώστε να έχουμε πληρότητα του αίματός μας. Παρουσιαστέ τη μεγάλη παρέλαση θα είναι οι δημοσιογράφοι Αγγελική Καλέρκη, Μανούσο Κλάδο και Αθηνά Πετρακάκη, ενώ την καθαρά Δευτέρα θα πραγματοποιηθούν ποικίλε εκδηλώσει με την αναβίωση παραδοσιακών εθήμων τόσο στην πόλη όσο και στα χωριά του νομού.